εκπομπής. Λοιπόν, ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτα, συγγραφέας, καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Αλλά θα ξέρετε ότι αν μία φεμινίστρια σας ακούσει, θα διαμαρτυρηθεί γιατί δίνει την προτεραιότητα στους άντρες. Δεν πειράζει, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό κλείσιμο, γιατί το αποτέλεσμα θα τους δικαιώσει όλο στο τέλος, κύριε Δαβέτα. Γι' αυτό το κράτησα για το τέλος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μαζί μας επίκουρος καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ και πρώην Γενικός Γραμματέας ΜΜΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και εδώ. Πραγματικά νομίζω είναι δύο άνθρωποι και δύο πρόσωπα που όταν εγώ πρωτοκάθισα εδώ στα δημοσιογραφικά τραπέζια, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Δαβέτα, σας είχα κοντά μου. Επομένως, νομίζω είναι πολύ ευχάριστο σήμερα και φαίνεται πως γνωρίζουμε είναι και τελευταία εκπομπή του σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ απόψε μαζί σας. Πώς ακόμη χαίρονται που δεν τα ακούνε από Δευτέρα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί βλέπω τι γίνεται. Πόσοι... κάνει και λίγο διακοπές. Πόσοι θα χαίρονται που θα ησυχάσουν από Δευτέρα και δεν θα τα ακούνε κάθε βράδυ. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ρωτήσω και εσάς την καθιερωμένη ερώτηση που κάνω τις τελευταίες ημέρες. Πόσο πιστεύετε ότι ήταν πραγματικά το αποτελέσμα που πήρε ο κύριος Τσίπρας στις εθνικές εκλογές? Το 31,5 δηλαδή πιστεύετε ότι αποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ήταν σαφώς μικρότερο το ποσοστό? Ναι. Εγώ νομίζω, μου κάνετε μια ερώτηση με την οποία ασχολήθηκα κατά τύχη, γιατί είχα την τύχη να δω μια δημοσκόπηση. Εγώ δεν ξέρω αν είναι πραγματικά ο αριθμός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο χαμηλός ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποια μέτρα, ειδικά αυτό με τις 120 δόσεις, λειτουργήσαν, αυτό το λέω εμπειρικά γύρω μου, λειτουργήσαν με μια μορφή θεραπείας. Το είχε και πριν τις ευρωεκλογές αυτό όμως, το 120 δόσεις. Δεν έκανε κάτι μετά τις ευρωεκλογές? Ναι, αλλά οι ευρωεκλογές ήταν αυτό το ο γενικός, ας το πούμε, ψήφος στον οποίο ψάχνονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τις βουλευτικές, όταν είδε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκεί πραγματικά μπήκε το θέμα της εισπύρωσης σαν μια μορφή απειλής ταυτότητας. Και πιστεύεις δηλαδή ότι σε 40 μέρες πήρε 7 μονάδες ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι, εισπύρωσε κάποιους οι οποίοι σε 7 μονάδες. Δηλαδή, αν είχε μια εβδομάδα θα έβγαινε ο Τσίπρας ακόμη? Όχι, δεν πάει έτσι. Μα έτσι μου λες τώρα. 7 μονάδες σε 40 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Μπράβο. Συσπήρωση πάντως υπήρχε. Υπήρχε μεγαλύτερη συσπήρωση. Προς το τέλος απέτυχε το κοινάλ. Απέτυχε το κοινάλ μέσα από συγκεκριμένες. Μα και το κοινάλ έχει τα 106 ευρωεκλογές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Απέτυχε να γίνει ο δεύτερος πόλος στον χώρο της κεντρικής. Εξηγάμε, γίνεται το Πασόκ δεύτερος πόλος. Τελειωμένοι όλοι τώρα. Να συγκεντρώσει. Τελειωμένοι όλοι εκεί πέρα. Η ουσία ξέρετε ποια είναι. Οι έξυπνοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι τελειωμένοι μείναν στο ΠΑΣΟΚ. Τα επόμενα 4 χρόνια ουσιαστικά θα έχουμε μία σύγκρουση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Βαρουφάκη. Εκεί θα δημιουργηθεί πια ο μεγάλος πόλος για να δούμε ποιος θα επικρατήσει από τους δύο. Αν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να εξανεμήσει το ποσοστό το οποίο κατάφερε να αποκτήσει ο κ. Βαρουφάκης ή αν θα καταφέρει να διαλύσει το κοινάλ έτσι ώστε πάλι να διεκδικήσει την εξουσία. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Τον Βαρουφάκη τον θέλαν και τον θέλουν να παίξει ένα ρόλο Μακρόν. Εγώ προσωπικά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το παίξει, αλλά ένα αντίστοιχο ρόλο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι υπερεθνικός, κάποιος ο οποίος είναι ας το πούμε διεθνιστής, ο οποίος πιστεύει στα ανοιχτά σύνορα και ούτω καθεξής, και να μπορέσει να σπάσει τη βασική αντιπαλότητα της λεγόμενης δεξιάς και αριστεράς. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει σε αυτό το δρόμο, αλλά κάπως έτσι τον είδαν οι Ευρωπαίοι. Πάντως, να ξεσημειώσω, κύριε Δαβέτα, και το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης εμφανίστηκε μόλις τους τελευταίους 2 με 3 μήνες και παρόλα αυτά κατάφερε την είσοδό του στη Βουλή. Νομίζω ότι και αυτό είναι αξιοσημείωτο και χρήζει συζήτησης. Όπως και η σύνδεση του κυρίου Βολόπουλου, εκεί βέβαια είναι άλλα τα δεδομένα. Και άλλα τα κριτήρια. Πάντως, να εστιάσουμε και λίγο στα ποσοστά και στα νούμερα. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρει τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος είχε ένα ποσοστό 3,1%, αλλά πάμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε ένα ποσοστό 31%. Που εδώ το θέμα το οποίο τίθεται πλέον πάνω στο τραπέζι είναι το εξής. Αν εκείνος πλέον από εδώ και στο εξής, οπότε φαίνεται αυτό επιδιώκει, να αλωνίσει το χώρο της κεντροαριστεράς, αυτό που λέμε. Και σαφώς. Δεν μπορούσα να πω κάτι εγώ. Ένα λεπτάκι. Θέλω να σημειώσουμε το εξής για να περάσουμε και στο σήμερα. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Μην ξεχνάμε και να το σημειώσουμε και αυτό, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας από τους πρωθυπουργούς των μνημονίων, όπου έμεινε στο τιμόνι της χώρας 4,5 χρόνια.
μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 81 μέχρι το 89 που κυβέρνησε στη χώρα και τον Κώστα Σιμίτη, όπου κυβέρνησε από το 94 μέχρι το 2004. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος υπουργός της χώρας των μνημονίων, να πούμε, που κράτησε τόσο πολύ τα ενία της χώρας. Αυτό νομίζω αξίζει Μέρκελ, να το σημειώσουμε. Αφού τον ήθελε η Μέρκελ, για να περάσουμε και στο σήμερα. Ευελπιστούμε λοιπόν κοινά κυβέρνηση. Μια κουβέντα, μην σας ευχαριστήσω. Κυρία Τσίμου, για να περάσουμε και λίγο στα σημερινά γεγονότα, νομίζω. Μια κουβέντα μόνο, να πω ότι η κυρία Μενδώνη είναι αξιολογότατη. Γνωρίζει το θέμα της. Ήτανε γραμματέας. Δεν έχει Νέα Δημοκρατία δηλαδή στελέχη να μπει στη θέση της κυρία Μενδώνη. Σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχει πλούσιο ιδεογραφικό. Από εκεί πέρα ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού. Εγώ λέω καλή επιτυχία στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να κάνω κριτική. Όλοι μας θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παναγιωτόπουλο, επειδή ξέρει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα που χρήζει απάντηση. Ξέρετε, η εταιρεία είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και εμείς εταιρείες χρησιμοποιούμε, γιατί η δουλειά μας δεν χρησιμοποιούμε, δεν σπαταλάμε πόρους για αυτά τα θέματα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν ασχολείται κανείς να σπαταλάει. Προς αυτό είναι δουλειές που μπορείς να αγοράσεις. Είναι υπηρεσίες που αγοράζεις. Πάντως στη Γαλλία τέτοιες υπηρεσίες είναι. Ναι, δηλαδή εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρα σε αυτές τις. Έχουμε δύο θέματα να δούμε. Το δούμε στο δεύτερο μέρος μαζί με αυτά που θέλει να μας ανακοινώσει η κυρία Τσίμου για κάποιες δραστηριότητες δικές της και κάποιες συνέργειες που κάνει, που εκπροσωπείται εν πάση περιπτώσει. Δύο θέματα έχουμε. Το ένα θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η σκληρή ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι υπερασπίζονταν τη Μακεδονία και βγαίνανε συγκεκριμένα πρόσωπα και λέγανε αυτά που λέγανε και ήταν οι πρώτοι που ψήφισαν τη συνθήκη. Και να επισημάνουμε και χωρίς την υπογραφή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χωρίς την υπογραφή. Έχει να κάνει με το εξωτερικό, έτσι. Με τις διεθνείς. Ποιες διεθνείς συνθήκες? Πλάκα μου κάνεις τώρα, καθηγητά μου. Ποιες διεθνείς συνθήκες? Ήθελα να το περάσουν. Επειδή ήθελα να το περάσουν, πρόβλημά του. Αγνώρισαν τον λαό και πρώτο και καλύτερο τον αγνώρισε. Το πιο σημαντικό, ο πρόεδρο των Σκοπίων δεν είχε υπογράψει. Εδώ ο κόσμο όλο βρίζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τώρα. Όλοι παίρνουν και βρίζουν το πολιτικό σύστημα, όλους. Από τον Πρόεδρο, τον Προκόπη μέχρι τους τελευταίους. Να του στείλω τα μηνύματα, να δείτε γράφω κάθε βράδυ. Έχει ίδια βαρύτητα οι πρέσπες. Μα είναι εθνικό ζήτημα οι πρέσπες. Και δώσαν στο Τσίπρα, στην Αλφα Θεσσαλονίκη ποσοστά ρεκόρ. Τι ήταν αυτό? Πάτε ο Καραμάλης επικεφαλής, γι' αυτό. Δείτε τα ποσοστά. Ήταν ο Καραμάλης επικεφαλής. Ποιο τα έχει αυτό? Φτιαχτά είναι όλα, στημένα. Ο κ. Καραμάλης μίλησε κιόλας. Μόνο που δεν μπορούσε να τα αποδείξει. Μετά από 10 χρόνια μίλησε στη Θεσσαλονίκη. 1,5 λεπτό το πρέπει ποσοστά για κάθε χρόνο. Ο κ. Καραμάλης έχετε. Τα έστειλε μήνυμα ενότητα ο κ. Καραμάλης. Ο κ. Καραμάλης ήταν και παρόν στην προεκλογική περίοδο και έκανε και μια μεγάλη μάχη και έχει και θέση. Πλάκα μου κάνει. Έκανε μάχη ο Καραμάλης. Πήγε εκτό φαλού στο Βελίδιο. Ήταν συμβολική. Η παρουσία του κυρία Καλογερή ήταν συμβολική. Πήγα στο περίπτωτο του Τσίπρα. Τι έκανε? Πήρε το μήνυμα έξω και ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό να δοθούν τα χρήματα στην Ελλάδα. Υπήρχε ένα ρεφλέξ καλό. Το πρώτο ρεφλέξ της κυβέρνησης ήταν καλό, κατά την άποψή μου. Καλό συντονισμό, ναι. Υπήρχε μια αμεσότητα, βρέθηκαν επιτόπου υπουργοί, υπήρχε μια κινητικότητα. Αυτό μου θύμισε λίγο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό να είμαστε αντικειμενικοί, ήταν πολύ θετικό το πρόσημο. Άρα, ελπίζουμε να συνεχιστεί. Κύριε καθηγητά, όταν υπάρχει ενδεχομένως θέληση και βούληση, να το πούμε πιο βεβαίως, απλά, επιτυχάνει στο σύνολο. Άμα οι υπουργοί έχουν όρεξη και διάθεση και έχουν και κάποια τεχνικά δεδομένα για να μπορούν να εργαστούν, να προχωρήσουν. Είναι διαφορετικό από το να θέλουν να κάθονται απλά στο Υπουργείο και να απολαμβάνουν τον τίτλο του Υπουργού. Ο κύριος Μηταράκης πήγε στον ΕΦΚΑ σήμερα, γιατί έπαιρνε ο άνθρωπος τηλέφωνο, έπαιρνε, κανείς δεν το σήκωνε, οπότε αποφάσισε να πάει εκεί και να δει ο ίδιος τι γίνεται. Καλά, αυτό νομίζω Φένια δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω αν ενδεχομένως. Πραγματικά όχι. Νομίζω ναι, και πραγματικά σίγουρα είναι νωρίς. Νομίζω ότι όλοι μας και όλοι οι υπουργοί θα κριθούν από το έργο τους. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι τα πρώτα δείγματα γραφής, να το πούμε έτσι απλά, είναι θετικά. Είναι δύο νωρίς. Έτσι, ευελπιστούμε να συνεχιστεί για να μην υπάρχει κοιλιά. Θα πάω, μάλλον να ξεκινήσω με την Άννα Τσίμου και μετά να πάω στον κύριο Δαβέτα ως καθηγητής καλών τεχνών εις Παρισίως. Φοβάσαι να πας στο Παρίσι πλέον, πολλά επεισόδια. Μια Αλγερινή φύλαθλη, μια η Μαροκινή, μια η Γάλλη με τα κίτρινα κυλέκα. Θα έρθω όμως εσάς, κύριε Δαβέτα, να πάω στην Άννα, η οποία θα μας κάνει μια ανασκόπηση για 2-3 εκδηλώσεις και ενέργειες που γίνανε φέτος. Καλό κύριε, θέλω να αναφερθώ, επειδή πραγματικά... Να πας στο Παρίσι μια βόλτα, να πας στην Disneyland. Τώρα φοβάσαι να πας στο Παρίσι. Κάθε λίγο και λιγάκι και επεισόδια, γίνανε χειρότερα από τα Εξάρχεια. Ναι, υπάρχει αυτό το κλίμα, με την έννοια ότι ναι,
Και πάλι η Disneyland είναι μια χαρά και πάλι το Παρίσι παραμένει γοητευτικό, τα μουσεία, μα τι γοητευτικό, περπατάς και δεν ξέρεις από εδώ σε διαδήλωση πλέον. Αλλά υπάρχει μια, αν θέλετε, μια, δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα το πού θα έρθει η αντίδραση. Άντε να σταμπατώ τώρα στο Σενέα ποταμό και να σώχω την αρχική από πάνω. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι με ένα πραγματικό γεγονός. Το Ισλαμικό κράτος ιτήθηκε, αλλά οι Ισλαμικές ιδέες δεν ιτήθηκαν. Αυτό το πράγμα, αν δεν το λάβουμε υπόψη, δεν θα ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα των ακροτήτων και κυρίως το θέμα της νέας γενιάς των παιδιών των τζιχαντιστών, τα οποία εδώ και λίγες μέρες έχουν επιστρέψει στη Γαλλία και αποτελεί ένα βασικό θέμα του γαλλικού τύπου και της γαλλικής κυβέρνησης, ένα πονοκέφαλο, κατά τον οποίο όλοι προβληματίζονται πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα παιδιά τα οποία είτε πήγαν πολύ μικρά με τους γονείς τους εκεί για να πολεμήσουν και μεγάλωσαν σε πόλεμο και σφαγές, είτε άλλα γεννήθηκαν εκεί. Άρα λοιπόν, αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει, πώς θα αντιμετωπιστούν από την γαλλική κυβέρνηση? Στόχος είναι η ενσωμάτωσή τους. Στόχος είναι η εκπαιδευτική τους, αν θέλετε, συνείδηση. Από εκεί πέρα θα γίνει πράξη. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει αναλάβει ο Μακρόν και η γαλλική κοινωνία. Όμως ο φόβος παραμένει, διότι μπορούν να είναι εν δυνάμει απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες και πάλι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη Γαλλία. Και εκεί πάνω σε αυτό στηρίζεται η αντίπαλος του Μακρόν, η Λεπέν, πάντως, η οποία, όπως βλέπουμε, τα ποσοστά της... Η Λεπέν βγήκε πρώτη. Βέβαια, τα ποσοστά της σταθερή άνοδο. Συμπάτησα το Μακρόν, θυμάστε τι κριτική του έκανε εδώ πέρα το Μακρόν. Βεβαίως. Το συμπάτησα που είπε στον Τσίπρα να στείλω τις φρεγάτες. Και αντιπάτησε ακόμη περισσότερο, βρε παιδιά, τον Τσίπρα, που δεν είπε στον Μακρόν που αρέσει όλων των πολιτικών αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, Μακρόν, στείλτε και σε ευχαριστώ. Και ποιος άλλος, παιδιά, αφού είμαστε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια, θα μου στείλει φρεγάτες? Τίποτα. Ο Τσίπρας του λέει: Μέρκελ, με μιλάς. Μούγκα. Τελείωσε. Ναι, ακολουθεί μια άλλη. Ωραίος ο Μακρόν, μου άρεσε. Μα έχει. Μην ξεχνάμε ότι ο Μακρόν. Εκεί μου άρεσε και δηλαδή. Τον συγχωρώ και για την δασκάλα, ναι, την κυρία που πήρε για τα πάντα. Δεν με πειράζει. Έχει αρχίσει, έχει αρχίσει ο Μακρόν να μπαίνει στη λογική του πολιτικού άντρα. Ενηλικιώθηκε ο Μακρόν, ναι, ωραία. Κύριο Ζαβέτα. Ναι, γιατί αρχίζει πια και καταλαβαίνει κάποια θέματα τα οποία δεν τα είχε βιώσει πολιτικά και καταλαβαίνει ότι άλλο θέμα είναι να είσαι ένας διεθνιστής πολιτικός γενικά και αφηρημένα, μιας, αν θέλετε, απραγματοποίητης ουτοπίας, και άλλο να είσαι ένας πρόεδρος του οποίου η κληρονομιά του Ντεγκόλ είναι καθοριστική ακόμη σήμερα στα πράγματα της Γαλλίας. Ο Ντεγκόλ παραμένει το σύμβολο. Θα έχει εξελίξει η Γαλλία, γιατί βλέπω πολλά επεισόδια. Ναι, θα έχει εξελίξεις. Θα πέσει ο Μακρόν για πρώτη φορά στην ιστορία? Όχι, δεν νομίζω, γιατί οι Γάλλοι έχουν την έννοια του θεσμού. Δεν θα διώξουν τον οποιονδήποτε πρόεδρο. Πρέπει να συμβεί τεράστιο γεγονός. Τι θα γίνει δηλαδή? Απλά, πιστεύετε, εάν συνεχίσει έτσι ο Μακρόν και δεν ανακάμψει, τότε θα έχουμε το τεράστιο δίλημα, το οποίο δεν λειτουργεί φοβιστικά πια, Λεπέν ή οποιοδήποτε αντίπαλός της. Αν αποτύχει ο Μακρόν, ο επόμενος, ναι, πρόεδρος είναι η Λεπέν. Αυτό είναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά με συγχωρείτε, δεν έχουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί ο Τσίπρας δεν δέχτηκε τη βοήθεια των Μακρόν για τις φρεγάτες? Να ξέρω τι κάνει. Τι ερώτηση είναι αυτή? Καθηγητή είσαι. Μην ήσουν με το Σαμαρά. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βεργίνα, σε εσάς προσωπικά. Διότι πάντοτε και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό υπήρξατε αρρωγή των πατριωτικών ιδεών και επίσης των ανθρώπων, όπως θεωρώ εγώ και όπως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι βάζουν το πατριωτικό συμφέρον σε συνδυασμό πάντοτε με τη διεθνή πραγματικότητα. Με τη βοήθεια όμως σας. Ξέρετε, είναι και λίγο θεολόγος τώρα ο Δημοσθένης, γιατί είναι πολύ θεολόγος, γιατί ο πατέρας του ήταν ένας γνωστός θεολόγος. Ο ιδρυτής της Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων της Ελλάδας. Ήταν ένας γνωστός θεολόγος και έχει μια θεολογική έχει παράδοση. Έχει τα πουλάκι να διώσεις, λοιπόν. Ναι, και προσωπική συμπάθεια. Εξαιρετική παρουσία. Σας ευχαριστώ. Τώρα να ευχαριστήσω και την Άννα Διτσή μου, αν θες να πεις κάτι τελευταίο. Και εγώ ευχαριστώ. Θα απαντήσω και στον κύριο Δαβέτα πάνω σε αυτά μάλλον που είπε. Θα προσθέσω ότι νομίζω ότι πραγματικά, κύριε Καλόγερη, η Βεργίνα Τηλεόραση, το κανάλι της αλήθειας όπως το αποκαλούμε πλέον κι εμείς, έγραψε ιστορία, θα γράφει ιστορία και θα εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά στη